Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με το στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε εσένα και όσους μας κάνουν την τιμή και μας παρακολουθούν. Χθες, λόγω ενός. Τέλος πάντων, συνεργάτη μας, δεν μπορέσαμε. Ναι. Όχι, εντάξει. Δεν μπορέσουμε να έχουμε κάποια σύνδεση, οπότε αφήσαμε παραπονεμένο το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχοντας μόνο κάποια αποσπάσματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με σχολιασμό από την χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου. Λοιπόν, πρώτον, το είχαμε πει και για τους απολογισμούς πεπραγμένων των δημοτικών αρχών, αν θυμάσαι και εδώ στο Δήμο Ιγουμενίτσας, αλλά και σε άλλους δήμους, ότι αυτοί οι απολογισμοί πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, γιατί μιλάμε τώρα για το 2021, έτσι. Να. Και μάλιστα, ειδικά αυτοί όπως είναι του Περιφερειακού Συμβουλίου, διαδικτυακά δηλαδή, χωρίς συμμετοχή κανενός εκ των πραγμάτων, μόνο όσοι ήθελαν να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά, όσοι ήταν ενημερωμένοι τι ώρα άρχιζε, όσοι είχαν χρόνο εκείνη την ώρα, όσοι είχαν διάθεση, όσοι ήταν εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, όλα αυτά. Και γενικότερα αυτές οι παρουσιάσεις των πεπραγμένων σε μια αίθουσα 40 τετραγωνικών, χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, δημοτών και γενικότερα πολιτών, εγώ το είχα πει καλή φορά να θυμάσαι ότι αυτές οι παρουσιάσεις είναι απλά για να γίνουν, επειδή προβλέπονται από τον νόμο και δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό ούτε στην ενημέρωση των πολιτών και των δημοτών, ούτε τους δίνουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν επιχειρήματα και να καταθέσουν προτάσεις, να καταγγείλουν, να παραπονεθούν, να διαμαρτυρηθούν, να ακουστεί η φωνή τους. Λοιπόν, και είχα πει ότι τι πιο απλό να γίνεται καλοκαίρι όπως έγινε και τώρα πράγματι. Και στο Δήμο Ιγουμενίτσας και σε άλλους Δήμους, έτσι, και στο Δήμο Φιλιατών και στο Δήμο Άρτας, δεν έγινε. Δημόσια όμως και με κόσμο από κάτω. Να γίνεται δημόσια, σε ένα δημόσιο χώρο, λοιπόν, που εκεί σίγουρα θα είναι περισσότεροι, θα περάσει ο άλλος και θα σταματήσει, θα δει φως και θα μπει. Δεν θα μπει, θα δει. Λοιπόν, και να ακουστεί η φωνή τους, διότι διαφορετικά τι απολογισμός πραγμένων ήταν. Τώρα. Έγινε αυτός ο απολογισμός πραγμένων εν διάφορες περιπτώσεις, ξεκίνησε με μία ένταση, τα είπε το ρεπορτάζ στο δικό σου, ναι. Αναλυτικό και το τεκμηριωμένο, ότι ο κ. Ζάφης απεχώρησε, έτσι, καταγγέλλοντας ότι ήταν να καταγγείλει. Λοιπόν, τη διαδικασία. Πώς? Το διαδικαστικό, λέω. Το διαδικαστικό. Ναι. Τώρα, φίλε Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι είσαι έμπειρος αυτοδιοικητικός και στο λέω έτσι, ξέρεις πώς τον εκτιμώ, ότι μην κολλάμε στους τύπους τώρα, η ουσία μετράει. Βέβαια, καμιά φορά οι τύποι έχουν να κάνουν με την ουσία, διότι αν για παράδειγμα, αυτό για παράδειγμα, το ότι ορίζεται χρονοδιάγραμμα διάρκειας του Υπηρεθειακού Συμβουλίου, δηλαδή 3 ώρες, λοιπόν, αν είναι να μιλήσουν. Είχε και δίκιο ο Ζάρσας. Μάλλον εγώ βιάστηκα να τον παρεξηγήσω. Δηλαδή, αν να μιλήσουν, ξέρω εγώ, οι αντιπεριφερειάρχες όλοι, πώς είναι, ζωή να έχουν. Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης και μετά οι επιτελείς των παρατάξεων, θα εξαντληθεί ο χρόνος και δεν θα προλάβουν να πούν αυτά που θέλουν να πούν. Αλλά το θέμα είναι ποιος τους ακούει. Αν τα λένε για μεταξύ τους, έτσι. Γιατί δεν ξέρω τώρα. Από το ρεπορτάζ το δικό σου, το δεκάλεπτο ή τον άλλο τηλεοπτικό σταθμό. Πάμε τώρα. Ποιος έκλεψε την παράσταση χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο από πολλά μέσα, και δεν ξέρω γιατί, σχεδόν όλα, νομίζω ένα νομίζω το ανέφερε, εννοώ τηλεοπτικά τουλάχιστον, που θα παρακολουθώ, πέρασε απαρατήρητο, το υποβαθμίστηκε. Ήταν η στάση του κυρίου Κώστα Σαράβα, του αντιπεριφερειάρχη, του θεματικού, του, ναι, όχι θεματικού, του χωρικού. Του αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ιωαννίνου. Λοιπόν, ο οποίος χθες τι έκανε. Χθες έκανε αυτό που οφείλει να κάνει κάθε αυτοδιοικητικός και παράλληλα ακόμη και κάθε κυβερνητικός βουλευτής, εάν σέβεται τον εαυτό του και αυτούς που τον ψήφισαν, όταν βλέπει ότι η κυβέρνηση στην οποία ανήκει μεν, αλλά εξελέγει για να βουλεύεται ελεύθερα, να σκέφτεται ελεύθερα δηλαδή, αυτό σημαίνει βουλεύομαι. Λοιπόν, τι έκανε ο κ. Σαράβας. Είπε τα αυτονόητα. Δηλαδή, τι είπε. Έτσι τα έχω επιγραμματικά, για να μην ξεχάσω ενδεικτικά. Λέει ότι ζούμε μια πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε απόγνωση παραγωγούς, αγρότες και μικρομεσαίους. Όλοι αυτοί είναι και στην Ήπειρο. Και παραγωγοί και αγρότες και μικρομεσαίες, δεν είναι. Έκανε αναφορά στα τεράστια κέρδη των εταιριών ενέργειας.
είπε ότι απαιτούνται άμεσα ουσιαστικά μέτρα στήριξης όλων των πληττόμενων. Έκανε ειδική αναφορά στη λήψη μέτρων για τους αγρότες και τους κοινοτρόφους ιδιαίτερα, επισημαίνοντας με έμφαση αυτό που εμείς λέμε κάθε φορά, το πρωτογενή τομέα εδώ πέρα που είναι σε αδιέξοδο, και πρότεινε να εκδοθεί κοινό ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, να πούμε ότι ο κ. Σαράβας από τη Νέα Δημοκρατία προέρχεται και επειδή επικοινώνησε μαζί του, του είπα, με συγχωρείς, μήπως άλλαξες κόμμα ή έχεις σκοπό να αλλάξεις κομματικό στρατό, που πάνε να το ξέρουμε, έτσι, σαν είδηση, να το έχουμε υπόψη μας. Και μου λέει ούτε κόμμα άλλαξε, μου λέει, ούτε πολιτικό προσανατολισμό, απλά είπα τα αυτονόητα. Και επειδή υπήρξε και μία παρεξήγηση ότι ενοχλήθηκε ο Περιφερειάρχης ο κ. Καχρημάνης, ο κ. Σαράβας μου είπε ότι ο κ. Καχρημάνης στο τέλος συνεδρίασης, κάτι διάρκεια μετά, το συνεχάρει. Το συνεχάρει. Γιατί και τον κύριο Καχρημάνη βολεύουν αυτά που είπε ο κύριο Σαράβας. Γιατί οι αυτοδιοικητικοί δεν απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό, έτσι πώς είναι, κοινό και ακροατήριο. Ο κύριο Καχρημάνης, ο κύριο Σαράβας και όσοι είναι, θα είναι υποψήφοι τις επόμενες εκλογές, θα διεκδικήσουν ψήφους. Ο Καχρημάνης πήρε 60% με έφορα. Η 60% έχει Νέα Δημοκρατία στην Ήπειρο, όχι βέβαια. Άρα λοιπόν ο Σαράβας είπε τα αυτονόητα. Και μπράβο του, και μπράβο του λέω, γιατί τόλμησε και τα είπε. Ναι. Δεν φοβήθηκε ούτε με το διαγράψει το κόμμα, ούτε μήπως τον κάνει υπουργό όπως κάποιοι βουλευτές που τρέχουν σαν βρεγμένες γάτες, ό,τι πει ο Μητσοτάκης και ό,τι πει ο Άδωνης και ό,τι πει η κυβέρνηση. Μαγιά του και μπράβο του. Ναι. Μπράβο στον Σαράβα. Τώρα, βγήκε μια άλλη είδηση εκεί. Ο αντιπεριφερειακής της Πρωτείας, ο φίλος μου, ο Θωμάς Πιτούλης, έκανε μια σύντομη εισήγηση. Έτσι συνηθίζει αυτός στις μεγάλες συνεδριάσεις. Τα μαζεύει λίγο. Ναι, τα μαζεύει. Δεν είναι σαν εμένα. Τι α πούμε, τα μαζεύει. Λοιπόν, τα προσωπικά εκεί πέρα είπε τα επιχειρηματά. Μάλλον δεν καθόσασταν στο ίδιο θρανείο. Ορίστε. Μάλλον λέω δεν καθόσασταν στο ίδιο θρανείο. Είμαστε στο ίδιο τμήμα, αλλά ήταν στην άλλη σειρά. Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, ναι, γι' αυτό. Για πες. Λοιπόν, είπε μια είδηση όμως ότι στις επόμενες εκλογές θα είμαι εκ νέου υποψήφιος με τον κύριο Καχρημάνη. Τώρα, αγαπητέ Θωμά, μας μπερδεύεις. Αποφάσισε. Μας δημιουργείς την αίσθηση ότι θα είσαι υποψήφιος βουλευτής. Το παίζουμε σε εισαγωγικά εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο κτλ. Το αναπαράγουμε και ξαφνικά δηλώνεις ότι θα είσαι υποψήφιος του Καχρημάνη. Ναι, αλλά επικοινώνησα μαζί του και του λέω, ξεκαθάρισε φίλε μου, τι θέλεις. Πού θα στελικά. Και μου απάντησε, πολύ εύστοχα νομίζω, δεν το είχα σκεφτεί αυτό και θα το πω και δημόσια, ότι κοίταξε να δεις, μου λέει, οι βουλευτικές εκλογές και να εξαντλήσει την τετραετία ο Μητσοτάκης προηγούνται των αυτοδιοικητικών. Οι αυτοδιοικητικές είναι του χρόνου Οκτώβριο. Αν το κόμμα και ο Μητσοτάκης με χρειάζονται και θεωρούν ότι είμαι χρήσιμο στο ψηφοδέλτιο και μου το προτείνουν, τότε λέει θα αποφασίσω. Είναι και αυτό μια άποψη. Κατά τα λοιπά, καλή επιτυχία σε κάθε επιλογή του. Πάμε, γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Πάμε στην επιστολή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του νομού Θεσπρωτείας, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Βασίλη Γιώγιακα, όσον αφορά την υποστελέχωση του ΔΔΕ στην Θεσπρωτεία, Βαγγέλη. Κοινοβουλευτική εκπρόσωπη, να σε τρέψω να σε διορθώσω, είναι στη Θεσπρωτεία, είναι δύο. Είναι και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα. Μα εγώ τεκμηρίωσα, είπα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας. Τα είπα όλα. Ο ΔΔΕ. Δεν δηλαδή ακούς, δεν ακούς. Η παλιά ΔΕΗ στη Θεσπρωτεία είναι όντως υποστελεχωμένη. Έχουν συνταξιοδοτηθεί υπάλληλοι και υπάρχει μείζον πρόβλημα προσωπικού. Και αυτό είναι απαραίτητο, κυρίως για παράδειγμα τώρα, βλέπεις με τις πυρκαγιές, έτσι δεν είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, πέρα από τις διακοπές δρέματος που έρχεται ο χειμώνας και όλα αυτά τα συναφή, προκυρήσεται λοιπόν ένα διαγωνισμό το 2021. Και δεν προλαμβάνουν κανένα στη Θεσπρωτεία. Προτιμήσε και τώρα διαγωνισμός για 8 θέσεις στην Ήπειρο και οι 8 πάνε στα Γιάννενα. Λοιπόν, είναι όντως ένα πρόβλημα. Και ο βουλευτής της Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Γιώγιακας, κάνει μια επιστολή, την οποία μας έδωσε και σε εμάς τη δημοσιότητα δηλαδή, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΔΔΕ και διευθύνοντα σύμβουλο, και λέει με έκπληξη και απογοήτευση πληροφορήθηκα και αναφέρεται γιατί, και λέει γιατί εμείς. Δεν συμπεριληφθήκαμε στους. Δηλαδή, δεν τοποθετήθηκαν στη Θεσπρωτεία. Πώς το λένε, τεχνική. Και πράγματι, πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει το πρόβλημα, διότι όντως είναι πρόβλημα και αφορά όλο τον νομό και την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής ενέργειας εδώ, της ηλεκτρικής.
Αλλά αγαπητέ κύριε βουλευτή, το έχω πει κάθε φορά δημόσια. Δηλαδή, στα λέω και το κατηδίαν, στα λέω και δημόσια, δεν έχω πρόβλημα. Δεν λέω κάτι μπροστά, κάτι άλλο μπροστά, αλλά κάτι πίσω. Το έχω πει κάθε φορά, αγαπητέ κύριε βουλευτή, φίλε Βασίλη. Δεν μπορεί να λες με έκπληξη και απογοήτευση εσύ ο αιρετός στον διορισμένο μέτοχο του ΔΔΕ. Έτσι. Εντάξει, τι ήταν σκάνδαλο ότι που δώσατε τη ΔΕΗ, τώρα αυτό δεν σε αφορά. Εσένα αφορά την κυβέρνηση που, στην οποία ανήκεις. Αλλά ο βουλευτής ο αιρετός, το έχω πει και για δημάρχους και για άλλους, πάει στον πρόεδρο του ΔΔΕ, που γυρνάει το γραφείο ανάποδα, φωνάζει και τα κανάλια απ' έξω να το παίξουν για να δώσει δημοσιότητα ή το δίνω ίδιο στη δημοσιότητα, τώρα και τα κινητά και τα λοιπά, γίνεται καταγραφή και απαιτεί εδώ και τώρα και κυριολεκτό να στελεχωθεί ο ΔΔΕ της Πρωτείας. Δεν λέει με έκπληξη και απογοήτευση. Δηλαδή τι πήγε να το πει στην πίκρα σου και τον καημό σου. Λέω. Έχω άδικο. Εσένα. Όχι, αλλά ξέρεις αυτό θα πρέπει να ισχύει. Δεν θα πρέπει μάλλον να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί με εμένα υπάρχει. Να σου πω γιατί. Γιατί πριν λέγαμε για αντιδράσεις από αυτοδιοικητικούς, από οτιδήποτε και από άλλους εκπροσώπους φορέων. Ναι. Καλά είναι αυτά που κάνουν και βεβαίως αυτά πρέπει να φύγουν, τα κακώς κείμενα. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουμε και από τα λόγια στην πράξη. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα. Όχι τώρα αυτό, προς Θεού. Δεν μιλάω για την συγκεκριμένη περίπτωση, για άλλες περιπτώσεις πολύ σοβαρές. Ναι. Και κάποιοι να παραιτηθούν. Αλλά δεν έχω δει μέχρι σήμερα να γίνεται κάτι τέτοιο. Μα δεν κατάλαβες. Μένουμε όλοι. Ναι. Δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση, σου είπα. Δεν μιλάω για αυτή την περίπτωση. Μην παρεξηγηθούμε. Νομίζω δεν προσέξει ό,τι λέω. Προσέχω πάρα πολύ καλά. Με στροφορεί αυτό και θα πω και εγώ τι είπε ο Γιώργιακας. Με έκπληξη και απογοήτευση παρακολουθώ ότι δεν παρακολουθείς. Κοίταξε. Είπα, άκουσε. Είπα ότι αυτό ισχύει για όλους τους αιρετούς που διεκδικούν. Είπα για δημάρχους, για περιφερειάρχες, για αντιπεριφερειάρχες. Λοιπόν. Για βουλευτές, κυβερνητικούς, είπα για όλους ότι δεν μπορεί να λέει ο αιρετός στον διορισμένο με έκπληξη απογοήτευση. Πάει και του γυρνάει το γραφείο ανάποδα και κυβερνητό. Και αυτό ισχύει για όλους, όχι μόνο για τον Γιώργιακα. Δηλαδή, μην παρεξηγηθώ. Για τον Γιώργιακα πήρα αφορμή τώρα επειδή έπαιξε το θέμα του ΔΔΕ. Όχι, για όλους. Πες μου έναν που το έχει κάνει, βρε Βαγγέλη μου. Πες μου έναν που το έχει κάνει. Εντάξει, οκ, εγώ συμφωνώ. Μα γι' αυτό σου λέω. Αυτό σου είπα κι εγώ. Μα, συγγνώμη, εγώ ασχολούμαι με τα Σιρουδία και τα Γιάννα. Να σου πω για τον Καλογιάννη λοιπόν, ότι πόσες φορές τον έχω εγκαλέσει που ήταν υπουργός. Δεν κάνουμε μεταξύ μας. Δεν αντιδικούμε μεταξύ μας. Λέμε τα ίδια πράγματα, σου είπα. Φωνάζει. Να σου πω λοιπόν τον Καλογιάννη, ο οποίος επίσης φίλος μου είναι, που τον βλέπω, ας πούμε, ότι σε όλα ναι στην κυβέρνηση. Μπράβο, ναι σε εκείνο, ναι σε εκείνο, ναι, όλα καλά τα κάνει. Γιατί κύριε Σταύρο Καλογιάννη, μια και θέλετε να. Εγώ δεν στοχοποιώ κανέναν, ούτε λέω προσωπικά για κάποιον. Όχι, βέβαια. Ισχύει για όλους. Έτσι. Γιατί θέλει λοιπόν να πάρει το σπίτι το δικό σου, γιατί ο Στήλιος τα έκανε. Άμα τα έκανε, δεν θα ήταν υφυπουργός. Άντε, να το πούμε με αυτό. Τώρα που πιάσατε αυτό το θέμα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα τεράστιο θέμα που υπάρχει είναι με τους εργάτες γης. Το είχαμε επισημάνει και το φθινόπωρο, το είχαμε επισημάνει και από την Άνοιξη. Ξαναφτάνουμε πάλι στο φθινόπωρο, αλλά το θέμα παραμένει πολύ σοβαρό και άλυτο. Και δεν πρόκειται να λυθεί εάν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, την οποία και αυτή ο κύριος Βορύδης προχθές πήρε στην ΑΠΤΑ. Απλό τελικά δεν κατάλαβα. Γιατί ήρθε, δεν κατάλαβα. Για να βγει φωτογραφία με τον δήμαρχό σας. Δεν έβγαλε μόνο με τον δήμαρχο φωτογραφία. Εντάξει, να βγει φωτογραφίε ήρθε. Δεν κατάλαβα. Με συγχωρεί. Του ετέθη το θέμα από του αυτοδιοικητικού. Και πολύ σωστά επεσήμανε ότι είναι ένα μείζον θέμα. Το οποίο θα απασχόλησε και θα δεις τώρα ότι μη κοιτάς φέτος κάπως το διαχειριστήκανε. Την επόμενη σεζόν, και λέω τώρα που είναι καλοκαίρι, που είναι χαλαρές οι δουλειές και τα λοιπά, από το φθινόπωρο και μετά, θα προκύψει ζήτημα. Φυσικά. Διότι οι Αλβανοί εκείνοι που ξέραμε των δεκαετιών του 90 και του 2000 έχουν και του 2010, την κάνανε για αλλού. Το κατάλαβες. Τα κονόμησαν εδώ κάποιοι και καλά κάναν οι άνθρωποι γιατί δούλευαν σαν σκυλιά, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και πήγα στη χώρα τους και κάναν δικές τους δουλειές και είναι επιχειρηματίες σήμερα. Έχω πήγα στους Αγίους 40 είδα εργάτες του κάμπου του πρώην Δήμου Σαλιάδας, εργάτες που τους είχαν του Πρότσου και του Μπάτσου κτλ. Τους είδα επιχειρηματίες και τους χάρηκα και θυμηθήκαμε τα παλιά και πραγματικά συγκινήθηκα και λέω μπράβο. Έτσι, λοιπόν, τελειώσαν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί φεύγουν, πάνε σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα στην Ιταλία,
που εκεί το ημερομίσθιο είναι 40. Και το δικό μας θέμα παραμένει. Έτσι. Η μόνη λύση είναι από χώρες ασιατικές. Εκεί όμως Μπαγκλαντές, Πακιστάν, έτσι, αυτοί που έρχονται κτλ. Όπως είναι στην Μανολάδα για παράδειγμα, στην Ηλία κάτω, δεν έχουν κάνει ειδική σύμβαση, ειδικό καθεστώς για να μαζεύουν τις φράουλες. Ναι. Λοιπόν, για να γίνει αυτό όμως εδώ, πρέπει, και επειδή είναι και παραμεθόριος, έτσι, πρέπει να υπάρξει ειδική νομοτική ρύθμιση. Το θέμα έτρεχε από τον κύριο Βορύδη. Έγινε τίποτε? Όχι. Να, μια κρύψη λοιπόν. Ας ξεσηκωθούν λοιπόν οι δήμαρχοι τώρα, αυτοί οι οποίοι έχουν, όλοι οι οποίοι έχουν στους δήμους τους, δεν είναι, έχουν, πώς το λένε... Αντιμετωπίζουν το, αυτό το πρόβλημα. Ναι. Ακριβώς, έχουν παραγωγούς με πρωτογενή τομέα, ας ξεσηκωθούν οι δήμαρχοι... Και ας πάνε στον Υπουργό Εσωτερικών. Ας πάνε και ας γυρίσουν τα τραπέζια. Έτσι. Για να μην θεωρηθεί ότι το λέω μόνο για τον Γιώργιακα. Άμα το κάνουν, την άλλη φορά θα τους πούμε ονομαστικά. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Μα, τι είπες, δεν σκοτήσαμε τον Γιώργιακα. Όχι για τον Γιώργιακα.